με την, αυτήν την εκθετική άνοδο των κρουσμάτων, το λιγότερο που έχει να κάνει η κυβέρνηση είναι επιτέλους να δεχτεί, να προνοήσει και να σχεδιάσει τα μαζικά επαναλαμβανόμενα και δωρεάν, επαναλαμβάνω, δωρεάν τεστ, είτε είναι rapid είτε είναι μοριακά, γιατί δεν μπορούν οι ελληνικές οικογένειες, οι λαϊκές οικογένειες να ξοδεύουν χρήματα, γιατί δεν έχουν, πολύ απλά. Τους τα έχει φάει και η ακρίβεια, τους τα έχουν φάει και οι ανατιμήσεις στα προϊόντα που συνεχίζονται, στο ηλεκτρικό ρεύμα που κυριολεκτικά είναι φωτιά. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο που ακόμα φυσικό και... Φυσικό αέριο με την έννοια αυτή, το αίτημα για μαζικά επαναλαμβανόμενα και δωρεάν τεστ για όλους, κύριε Βούλγαρη, νομίζω ότι είναι πέρα για πέρα δίκαιο και επιτακτικό και πρέπει να διεκδικηθεί άμεσα από τις λαϊκές οργανώσεις, από τα σωματεία και τους φορείς. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτό είναι το πρώτο, το άμεσο μέτρο που πρέπει να γίνει. Νομίζουμε ότι εκκρεμεί, κύριε Βούλγαρη, εδώ και 2 χρόνια και είναι πια, βγάζει μάτι πια η απουσία της θωράκισης των νοσοκομείων, του δημόσιου συστήματος μάλλον της υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας της υγείας, η οποία θα μπορούσε να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι και του εμβολιαστικού προγράμματος αλλά και της ιχνηλάτησης. Τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ τα ιδιωτικά διαγνωστήρια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία συνεχίζουν να κερδοσκοπούν, ασύστολα μάλιστα, αντί να επιταχθούν χωρίς αποζημίωση εννοείται και να τεθούν στο σχεδιασμό του κράτους, του Υπουργείου Υγείας, για να καλύψουν τις λαϊκές ανάγκες στην υγεία, οι οποίες αυξάνονται επικίνδυνα. Τώρα, αν σε αυτά προσθέσουμε και το επικείμενο άνοιγμα των σχολείων, κύριε Βούλγαρη, από την ερχόμενη εβδομάδα, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα και θα χρειαστεί βεβαίως, επαναλαμβάνω γιατί η κυβέρνηση δεν φαίνεται να ακούει, θα χρειαστεί να το απαιτήσουν και να το διεκδικήσουν οι λαϊκές οργανώσεις. Οπωσδήποτε. Εμείς θα το διεκδικήσουμε, θα φωνάξουμε και στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να πάρει πια χαρακτηριστικά παλαϊκά η διεκδίκηση για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αναρωτιέμαι, ναι, και το έχω πει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή. Μα αν πραγματικά η κυβέρνηση ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την υγεία των ανθρώπων, και το λέω γιατί ένα δωρεάν rapid test δεν ανεβαίνει στην πλατφόρμα και ένα rapid test το οποίο πληρώνεται 10, 15, 8, 20 ευρώ είναι καλό και ανεβαίνει. Δηλαδή το δωρεάν είναι ψεύτικο και αυτό που πληρώνουμε από την τσέπη μας είναι το σωστό, το καλό και μπορεί να το δεχτεί η πλατφόρμα. Προφανώς και όχι, κύριε Βουλγαρή. Δηλαδή ενδιαφέρονται τελικά για την υγεία μας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορεί να ερμηνεύσει κανείς τη συμπεριφορά της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων. Νομίζω ότι λίγο πολύ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υπόλοιπες χώρες λίγο πολύ τα ίδια γίνονται. Δεν γνωρίζω την έκταση των δωρεάν τεστ στις υπόλοιπες χώρες. Και εδώ θα μπορούσε να γίνουν δωρεάν τεστ, αλλά απαιτείται συνταγογράφηση, απαιτείται μια διαδικασία πολύ χρονοβόρα. Την ώρα που πραγματικά η κατάσταση βράζει, εξελίσσεται πολύ δυναμικά και θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος που ζει στη χώρα μας, να έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα δωρεάν τεστ για να βλέπει που βρίσκεται. Και θα έλεγα ότι αυτή θα είναι και η ευθύνη του κράτους για να παρακολουθεί και την εξέλιξη της πανδημίας με την μεγάλη ιχνηλάτηση που πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει. Κοιτάξτε, οι κυβερνήσεις λοιπόν, αυτές οι κυβερνήσεις μαζί και οι ελληνικοί αρνούνται να πάρουν τέτοια μέτρα, γιατί προφανώς υπολογίζουν το κόστος, τα χρήματα. Η αλήθεια είναι ότι θα κοστίσουν κάποια ποσά όλα αυτά, τα μαζικά, τα δωρεάν τεστ. Ναι, αλλά είναι έκτακτη ανάγκη όμως. Από λίγο. Από την άλλη όμως θα πρέπει κάποια στιγμή και οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορεί οι κυβερνήσεις να έχουν χρήματα για να δίνουν εδώ και εκεί, για να αγοράζουν απίστευτους, πανάκριβους πολεμικούς εξοπλισμούς, για να ταΐζουν επιχειρηματικούς ομίλους και την ίδια στιγμή να μην έχουν χρήματα για ένα στοιχειώδες μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας. Και εκτός από τους εξοπλισμούς, να προσθέσω και 4,5 δις απευθείας ανάθεσης.
Δηλαδή για όλα υπάρχουν λεφτά εκτός από την υγεία. Να τα προσθέσουν όλα, κύριε Βουλγαρή. Όλα. Έχουν χρήματα, οι κυβερνήσεις, ξέρετε, έχουν χρήματα για πάρα πολλά πράγματα, αλλά για τις ανάγκες της κοινωνίας, για τις ανάγκες του λαού, για την παιδεία του, για την υγεία του τώρα, που είναι επιτακτικότατες, δεν έχουν. Έχουν, αλλά δεν είναι διατεθειμένες να δώσουν. Γι' αυτό και θα πρέπει να διεκδικηθούν από το λαό αυτό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος αυτή τη στιγμή. Μα έρχονται τώρα και μας λένε ότι θα μειωθούν τα τέλη κινητής τηλεφωνίας, θα μειωθούν οι τιμές για το ίντερνετ, ενώ είμαστε η πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη, έχουμε το πιο ακριβό ίντερνετ και μας λένε ότι θα ανέβει και ο κατώτατος μισθός, κάτι ψίχουλα εκεί 13 ευρώ το μήνα. Μα αν πάει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, τι να του κάνουν τα 13, πρέπει να βάλει συν 50. Κύριε Βουλγάρη, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Τι να θυμηθούμε τώρα, να θυμηθούμε ότι εδώ και πάνω από 10 χρόνια ο βασικός μισθός παραμένει παγωμένος, είναι κάτω και από αυτός που ήταν πριν από 10-12 χρόνια. Ότι εδώ και 12 χρόνια δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Νομίζουμε ότι οι αυξήσεις που δίνονται, οι αυξήσεις μέσα σε πολλά εισαγωγικά, των 5 και των 10 ευρώ, οι αυξήσεις του στυλ 2% είναι πραγματικά μια κοροϊδία. Δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα μισθός κάτω από 750 ευρώ. Αυτό λέμε εμείς. Mm. Αυτό έχουν πει και εκατοντάδες εργατικά συνδικάτα με την πρόταση νόμου που καταθέσαμε στη Βουλή. Τη στηρίξαμε σαν ΚΚΕ. Δυστυχώς μόνο το ΚΚΕ τη στήριξε. Κανένα άλλο ακόμα δεν τη στήριξε. Και αυτά τα 750 ευρώ να γίνουν η βάση πάνω στην οποία να γίνονται και οι επόμενες κλαδικές διεκδικήσεις και αυξήσεις στους βασικούς μισθούς. Είναι όλα αυτά είναι τόσο επιτακτικά που το να μιλά κανείς για 1 και για 2 ευρώ αύξηση είναι πραγματικά ηχείος κοροϊδία στα αυτιά των εργαζομένων. Για να μην μιλήσουμε για τις εργασιακές συνθήκες, για τις εργασιακές σχέσεις, για την κακοπληρωσιά, για την ακρίβεια, για ένα σωρό πράγματα που κατατρώνε κυριολεκτικά το εργατικό, το λαϊκό εισόδημα και ιδίως των νέων ανθρώπων. Ξέρετε, έλεγα το εξής, ότι σε διάστημα ενός μήνα είχαμε 21 νεκρούς από αστικές πυρκαγιές. Δηλαδή, μαγκάλια, σόμπες κακές και όλα αυτά. Και από την άλλη πανηγυρίζουν κάποιοι για τα 20 χρόνια του κοινού νομίσματος. Έκανα έτσι λίγο που έψαξα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και πραγματικά, από το ευρώ και μετά, συρρυκνώνεται το ελληνικό εισόδημα, το εισόδημα των Ελλήνων, όλων των εργαζομένων, είχαμε και τα μνημόνια και κάποιοι πανηγυρίζουν για το ευρώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αρκετοί πανηγυρίζουν για το ευρώ ή τουλάχιστον αυτοί που πανηγυρίζουν έχουν μικρόφωνα και έχουν μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να εμφανίζονται. Εν πάση περιπτώσει, τη δουλειά τους κάνουν αυτοί. Ο απολογισμός όμως που γίνεται από το λαό, από τα εργατικά, τα λαϊκά στρώματα, είναι νομίζω πεντακάθαρος, δείχνει ότι οι εργαζόμενοι, και όχι μόνο στη χώρα μας, ξέρετε κύριε Βούλγαρη, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εργαζόμενοι μετά και την μετατροπή της ΕΟΚ κάποτε, το 1992 με τη συνθήκη του Μάστριχ σε Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά βεβαίως και με την καθιέρωση του ενίου νομίσματος του ευρώ, νομίζω ότι μεγάλωσε και η φτώχεια, μεγάλωσε και η ανεργία. Γύρω στο 17% είναι η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι παραμύθια για περί κοινωνικής συνοχής, περί χρυσών κουταλιών που μας λέγανε κάποτε, όλα αυτά αποδείχτηκαν τόσο ψεύτικα, όλα αυτά αποδείχτηκαν εφιάλτες. Είδαμε τη φτώχεια, είδαμε την ανεργία, είδαμε τα μνημόνια, όπως σωστά είπατε κι εσείς, να εμφανίζονται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε βεβαίως και τα μόνιμα μνημόνια, για να μην ξεχνιόμαστε, τα σύμφωνα σταθερότητας. Όλους αυτούς τους στενούς κορσέδες που συμπιέζουν και ακυρώνουν τελικά τα εργατικά, τα λαϊκά δικαιώματα και δεν ικανοποιούν επουδενή βεβαίως τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες των λαϊκών οικογενειών και των παιδιών τους. Η εικόνα με τους, μάλλον οι ειδήσεις, οι θλιβερές ειδήσεις των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους από τα μαγκάλια δεν δείχνει τίποτε άλλο παρά το σημερινό αποκρουστικό πρόσωπο μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποδεικνύει για μια ακόμα φορά και με αυτές τις εικόνες ότι είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του κεφαλαίου και όχι βέβαια των λαών και του ελληνικού. Αυτό δείχνει η ιστορία, αυτό δείχνει και η πραγματικότητα σήμερα και με την λεγόμενη ενεργειακή μετάβαση, την πράσινη ενέργεια και ούτω καθεξής, όλα αυτά τα
ωραία. Τη βλέπουμε την πράσινη ενέργεια, τη βλέπουμε στους λογαριασμούς. Παραμύθια δηλαδή. που ακούμε, αλλά την ίδια στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, ένα στα τέσσερα νοικοκυριά, κύριε Βούλγαρη, στη χώρα μας. Δεν μπορεί να ζεσταθεί το χειμώνα ούτε να προσιστεί το καλοκαίρι, και αυτό λέει πάρα πολλά, νομίζω, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλες εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν αυτήν την ένωση του κεφαλαίου. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, κύριε Δελή. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και πάλι. Γεια σας.